είπατε. Φωτιά. Έπιασε η πολυκατοικία φωτιά. Βγείτε όλοι έξω. Κίνδυνος εκρήξεων. Φωτιά. Αντρέα. Αντρέα, ξύπνα. Τι. Ξύπνα, Αντρέα, φωτιά. Ποιος. Ξύπνα, παιδί μου, λέει φωτιά. 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 Δεν ξέρω, μα ειδοποίησα να βγούμε έξω. Και εμάς, μα πού είναι οι φλόγες, να κατέβουμε το σανσέρ. Τι λες, παιδί μου, να κλειστούμε μέσα. Κάποιος θα ειδοποιήσει την πυροσβεστική. Πάω εγώ. Όχι, Αντρέα, μη μας, να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Ησυχάστε, δεσποινίστε, Λεωνόρα, εδώ κι εγώ είμαστε. Όταν φοβάμαι τραγουδάω. Δεν υπάρχει πουθενά φωτιά. Ούτε στο πρώτο, ούτε και παρακάτω. Περίεργο. Από πού βγαίνει αυτός ο καπνός? Από πού βγαίνει αυτός ο καπνός? Θα σου πω εγώ από πού βγαίνει αυτός ο καπνός. Για κράτα λίγο. Ευχαρίστως. Ιδού από πού βγαίνει αυτός ο καπνός. Συντομεύετε παρακαλώ, συντομεύετε. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι δικαστέ, κύριοι ένορκοι! Πού τους βλέπετε τους ενόρκους? Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε, και εκτιμένη ταχύτητας. Να είστε συγκεντρωμένος. Σας υπενθυμίζω ότι εξετάζετε το μάρτυρα μία ολόκληρη ώρα. Σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Ο μάρτης, κυρία Πρόεδρε, ψεύδεται. Πότε? Ο μάρτης, κυρία Πρόεδρε, είναι χωρισμένος. Δεν σας είπα ότι είμαι χωρισμένος ή παντρεμένος. Πότε ψεύδομαι? Προσπαθήσατε να παραπλανήσετε το σεβαστό δικαστήριο. Κυρία Πρόεδρε, ο μάρτης είναι χωρισμένος. Και επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, να εκθέσω στο σεβαστό δικαστήριό σας τις απόψεις μου επί του θέματος. Όχι. Δεν θα μου εκθέσετε τις απόψεις σας. Δεν θα ξημερώσουμε πάλι. Έκλεψη κατηγορούμενη της κολόνιας, ναι ή όχι? Όχι, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, την είδα να κλέβει. Νομίσατε πως την είδατε. Ή θέλετε να νομίζετε πως την είδατε? Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν θα με βγάλετε ψεύτη. Να μην μου υψώνετε τον τόνο της φωνής σας, κύριε Μάρτη. Παρακαλώ, παρακαλώ στο θέμα μας. Τον καρκίνο μου έχει βγάλει δύο χρόνια τώρα αυτός ο ηλίθιος, έχει χάσει όλες τις δίκες. Μα είναι χωρισμένος, κυρία Πρόεδρε. Άντε πάλι, και τι μας ενδιαφέρει εμάς αυτό, κύριε Χατζηγιώργη? Μας ενδιαφέρει, κυρία Πρόεδρε, διότι η ψυχολογία του χωρισμένου πόρο απέχει της ψυχολογίας του παντρεμένου. Δεν είναι δυνατόν, θα με τρελάνει. Τι πάθατε, κύριε Πρόεδρε? Τίποτα. Συνεχίστε. Πού είχαμε μείνει? Τώρα σοβαρολογείτε. Εγώ θα σας πω που είχαμε μείνει. Α, μάλιστα. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σταθούμε στην ψυχολογία του χωρισμένου. Να σταθούμε. Να σταθούμε, να δούμε τι θα γίνει. Αν πάθω εγκεφαλικό, παρακαλώ, ειδοποιήστε την οικογένειά μου. Το σκέφτομαι δεμένο, κατά από καυτό ήλιο. Με πληγές χωρίς νερό. Να με κλιπαρεί για λίγο νερό και εγώ να του ρίχνω αλάτι στις πληγές του. Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε. Μπορώ να συνεχίσω? Συνεχίστε. Συνεχίστε, κύριε Χατζηγιώργη, με την ησυχία σας. Εγώ τα χάπια μου τα πήρα. Εγώ πιστεύω στην άλλη ζωή. Και στην προηγούμενη. Και στη μετενσάρκωση. Καλή Κάρολε, δεν μου έχεις πει τι ζώδιο είσαι? Είδους θαλάσσιας χελώνας, 6 γράμματα. Καρέτα. Τι καρέτα? Κάτι με ρώτησες? Ναι, τι ζώδιο είσαι? Παρθένος. Ω Θεέ μου, έπρεπε να το έχω καταλάβει. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι Λέων, γι' αυτό. Συνέχισε. Ναι. Που λες, ενώ είμαι τόσο προβληματισμένο άτομο, μάλιστα ξέρω ότι η ζωή δεν είναι εδώ, αλλά κάπου αλλού. Πού δηλαδή? Παντού. Μάλιστα πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ζωή και στους άλλους πλανήτες. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς ολομόναχοι μέσα στο σύμπαν. Αλήθεια το πιστεύεις αυτό? Φυσικά, εσύ. Για συνέχιση. Ναι, όλοι από κάπου προερχόμαστε. Εγώ, ας πούμε, πιστεύω ότι στην προηγούμενη ζωή μου πρέπει να ήμουν Γερμανίδα κόμισσα. Γιατί Γερμανίδα? Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, αλλά έχω έτσι κάτι κοφτό στην ομιλία μου. Κοφτό? Ναι. Εγώ τι λες να είμαι? Αμφιπολογός του Αυστριακού στρατού. Σε φαντάζομαι έτσι με τη στολή σου και τα παράσημα της μάχης. Να είμαστε, λέει, σε μια χωροεσπερίδα
Και εσύ να άρχισε μπροστά μου να κάνεις μια βαθιά υπόκληση και να με ζητάς σε χορό. Ο Κάρολε. Συνέχισε. Ο σύζυγός μου, ο Ανδρέας, θα πρέπει να ήταν ή κυβερνήτης ή δούκας. Ναι, βέβαια, έχει κάτι το εξουσιαστικό απάνω του. Είναι γεννημένος πολιτικός, δεν το συζητάω. Ξέρω και κάποιον άλλον που σίγουρα θα ήταν σκλάβος. Σκλάβος όμως όχι στην αρχαία Ελλάδα που είχαν και μια ελευθερία. Όχι, αλλά σε σκλαβοπάθρο της Ανατολής. Με αλυσίδες στα χέρια και στα πόδια του να σπάει πέτρα από το πρωί μέχρι το βράδυ και να τον μαστιγώνουν και από πάνω. Μιλάς για τον γειτονά σου ασφαλώς. Η δε γυναίκα του θα πρέπει να ήταν ή φώκια ή φανένα. Ζανέτ, πες μου, τι σε ενοχλεί περισσότερο σε αυτούς τους ανθρώπους? Η ύπαρξή τους. Ο Θεέ μου, Κάρολε, βοήθησε με, σε παρακαλώ, Χριστέ μου. Χτες το βράδυ τον είδα στον ύπνο μου σαν εμφιάλτη, ήταν τρομερό. Πώς τον είδες δηλαδή? Σαν ουρί του παραδείσου, έτσι με τη χοντροκυλάρα του και με μια γλώσσα διχαλωτή σαν του φιδιού. Μάλιστα. Τι μάλιστα, το βλέπεις φυσιολογικό τώρα εσύ αυτό? Μήπως αρέσει σαν άντρας? Ό,τι είναι αυτά που λέει, δεν είμαστε καλά. Καμιά φορά το υποσυνείδητό μας λειτουργεί διαφορετικά από τη λογική. Για μίλησέ μου για το σύζυγό σου. Έξυπνος, ευαίσθητος, τρυφερός, γλυκός, με διοικητικές ικανότητες. Έχω πάρα πολλά όνειρα γι' αυτόν. Πολύ σύντομα θα ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, γιατί ο κόσμος τον έχει ανάγκη και η Βουλή τον χρειάζεται, διότι εκτός όλων των άλλων είναι εξαιρετικός ρήτορας. Να ακούσεις να ρητορεύεις στο δικαστήριο, να τον θαυμάσεις. Η πελάτης μας, κυρία Πρόεδρε, είναι καλή πολίτης, καλή χριστιανή ορθόδοξος, δεν χρωστάει στην εφορία και δεν έχει απασχολήσει ποτέ την αστυνομία. Με παρακολουθείτε? Ασφαλώς, κύριε, ασφαλώς, με την ησυχία σας. Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να φύγω? Ασφαλώς όχι. Δεν τελείωσα ακόμη, κύριε Μάρτης. Σας περιμένει κανένας και βιάζεστε? Η δουλειά μου. Είμαι εδώ από τις 9 η ώρα το πρωί. Α, βιάζεστε να ενοχοποιήσετε κι άλλες αθώες γυναίκες, ε! Μα τι λέτε τώρα, κυρία Πρόεδρε, διαμαρτύρομαι! Αφήστε την, κυρία Πρόεδρε. Σε μένα να απευθύνεστε. Αφήστε με μένα, αφήστε με. Εγώ απλώς προεδρεύω. Συνεχίστε, κύριε Χατζηγιώλη, συνεχίστε. Κρέμαμε από τα χείλη σας. Η αγόρευσή σας θα μείνει στην ιστορία. Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν. Κυρία Πρόεδρε, όπως είπα και προηγουμένως, ο Μάρτης από εδώ, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει η υπεράσπιση, έχει χωρίσει εδώ και 3 μήνες. Συγκεκριμένα, τον εγκατέλειψε η σύζυγός του, παίρνοντας μαζί της και τα 2 ανήλικα τέκνα τους. Κυρία Πρόεδρος, απαιτώ να σεβαστεί την ιδιωτική μου ζωή. Ήρθα να βεβαιώσω στο δικαστήριο την κλοπή του γαλλικών που έκανε κατηγορμένη. Ψυχραιμία, κύριε Μάρτης, ψυχραιμία. Κυρία Πρόεδρε, η πελάτης μας επήγε στο κατάστημα για να αγοράσει μια κρέμα κατά της κυταρίτιδος. Εκεί εδέχθη την ερωτική επίθεση του μάρτυρος υπό μορφήν φλερτ. Προφανώς η υπεράσπιση θέλει να πει πως... Ακριβώς αυτό, κυρία Πρόεδρε. Με δεδομένο μάλιστα το μίσος του μάρτυρος εναντίον των γυναικών, το οφειλόμενον εις την εγκατάλειψή του υπό τη σύζυγου του, και επειδή η κατηγορουμένη απέκρουσε την ερωτική του επίθεση, την δολία ερωτική του επίθεση. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ο μάρτυρας λέει ψέματα και η πελάτη σας είναι αυτό? Αυτό δεν θέλετε να πείτε? Τι θέλω εγώ εδώ μέσα? Τι κάνω? Τι ρόλο παίζω εγώ σε αυτή την αίθουσα? Μπορείτε να μου πείτε? Κύριε Χατζηγιώργη, εγώ είχα άλλα όνειρα από τη ζωή μου, κυρία Πρόεδρε. Όχι να ασχολούμαι με αυτή την ηλίθεια. Είμαι βέβαιος πως αυτή τα έγραψε τα καλλιντικά. Πού θα πάει επιτέλους αυτή η κατάσταση? Κύριε Χατζηγιώργη, δεν αναγκάζεται να σας ανακαλέσω στην τάξη. Πλησιάστε, παρακαλώ. Πλησιάστε. Ορίστε, κυρία Πρόεδρε. Τι πράγματα είναι αυτά, κύριε Χατζηγιώργη? Σε δικαστήριο βρισκόμεθα. Αν είστε κουρασμένος, κάντε διακοπές. Μην με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Με συγχωρείτε, κύριε. Μια στιγμή κρίσης ενδοσκοπήσεως. Ξέρετε τώρα ποιοι είμαστε, που πάμε, τι κάνουμε. Ναι, αλλά αυτό μπορείτε να το κάνετε μόνο σας στο σπίτι σας. Εσείς είστε ευχαριστημένοι από τη ζωή σας? Δεν έχω παράπονο. Και μου λέτε τώρα, σε δικαστήριο βρισκόμεθα, εδώ είμαστε για να λειτουργούμε. Μάλιστα. Λειτουργούμε. Κυρία Πρόεδρε, θα
Ξέρω πως δεν σας είμαι ιδιαίτερο συμπαθής. Ξέρω πως σας έχω ταλαιπωρήσει αρκετές φορές. Παρ' όλα αυτά, τι θα λέγατε να σας έκανα το τραπέζι απόψε? Το τραπέζι? Θα ήταν τιμή για τη σύζυγό μου και για μένα να σας γνωρίσουμε από πιο κοντά. Μην εκλειφθεί όμως σαν προσπάθεια επηρεάς μου. Προς Θεού, όχι. Στο δικαστήριο θα είμαστε όπως πάντα. Εσείς θα δικάζετε, εγώ θα υπερασπίζομαι. Και πού θα πάμε? Γιατί ο σύζυγός μου, ξέρετε, είναι δύσκολο στο φαγητό. Μην ανησυχείτε. Ξέρω κάτι πολύ καλό. Θα μείνετε απολύτως ικανοποιημένοι. Και εσείς και ο δύσκολος σύζυγός σας. Ώρες δεν τον μπορώ καθόλου. Το σύζυγο? Ναι. Είναι άτολμος, άβουλος, αρκείται με τα λίγα. Πώς να σου το πω. Νιώθω ότι κατά βάθος με μισεί, γιατί δεν έχει λεφτά και στην ουσία εγώ τον ζω. Ας είναι όμως. Εγώ τον συμπονάω, γιατί είναι πιστός σύζυγος, αφοσιωμένος. Αλήθεια, πες μου, Κάρολε, δεν είναι εγωιστικό εκ μέρους μου που θέλω να τον βοηθήσω στην καριέρα του? Όχι, αυτό είναι πολύ καλό. Άμα δεν κατάλαβες. Δεν θέλω να τον βοηθήσω για αυτόν, αλλά για μένα. Να τον κάνω να νιώσει πιο μεγάλη εξάρτηση. Να καταλάβει ότι όλα προέρχονται από μένα, ότι αν δεν υπήρχα εγώ, θα ήταν ένα τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια ότι περιέχει έναν εγωισμό. Αλλά μην ανησυχείς. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν βοηθούν τους άλλους μόνο από αγάπη, αλλά από ιδιοτέλεια και υπολογισμό. Αχ, τι ωραία που τα λες. Χαλαρώνω όταν σ' ακούω να μιλάς. Εγώ! Χρησιμοποιείς πολλές φορές τη λέξη εγώ, παρατηρώ. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω και δεν είμαι καθόλου χαρούμενη γι' αυτό. Ώρες άθελα να είχα δίπλα μου έναν άντρα. Να τον βλέπω και να τρέμω από το φόβο μου πως πω καμιά βλακία και μ' αρχίσει τα γαστούκια. Αλήθεια, πες μου, δεν είναι ανομαλία που έχω τέτοιες επιθυμίες? Δεν νομίζω. Δεν είναι ανομαλία που πότε θέλω γαστούκια? Και μόνο με τη σκέψη έχω μια φοβερή ερωτική υπερδιέγερση. Ενώ ο Ανδρέας με το σεις και με το σας. Κάρολε, από την πρώτη μέρα που μπήκα εδώ μέσα, μου είπες να λέω ό,τι μου έρχεται στο μυαλό. Να μιλάω ελεύθερα και να μην συμπιέζω τα συναισθήματά μου. Πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν, θα το πω. Έχεις ξυπνήσει το ζώο μέσα μου. Όλη αυτή την ώρα στην πολυθρόνα. Σκεφτόμουν τι ωραία που θα ήταν αν με πλησίαζες και μ' άρχιζες τα χαστούκια. Ζανέτ, εκτιμώ την ειλικρινιά σου, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι δεν συνάπτω σχέσεις με τους ασθενείς μου. Δεν σε συγκινώ καθόλου, δηλαδή. Χαστούκια. Ανεξάρτητα από αυτό, δεν πάβεις να είσαι ασθενής μου. Ορίστε, παρακαλώ. Ο ψυχίατρος. Ψυχολόγος. Τι θέλετε? Βρήκα την πόρτα ανοιχτή και μπήκα. Μπορώ να σας δω για λίγο? Ναι, περιμένετε λίγο έξω να τελειώσω ένα λεπτό με την κυρία όμως. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Τι σου συμβαίνει, Ζανέτ? Αυτή. Αυτή είναι. Ο Θεέ μου, με ακολουθεί παντού. Ποια είναι? Η βλάχα! Η γυναίκα του γειτονά μας που σου λέω τόσες μέρες! Ο Θεέ μου, Κάρολε, βοήθησε! Ψυχραιμία, Ζανέτ. Το ξέρω ότι δεν είναι πρέπον, αλλά θα σου το πω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην την πάρεις για ασθενή σου αυτήν. Είμαι πρόθυμη να σου δώσω εγώ τα διπλά λεφτά. Δεν γίνεται, Ζανέτ. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι και όρκος. Η επαγγελματική μου συνείδηση. Η γυναίκα μπορεί να έχει ανάγκη από τη βοήθειά μου. Δεν μπορώ να τη το αρνηθώ. Και το είχα το προαίσθημα. Ω Θεέ μου, συγχώρεσέ με, είμαι εγωίστρια, το ξέρω. Συγγνώμη και για τη φαντασίωση με τα χαστούκια. Δεν πειράζει, Ζανέτ, δεν πειράζει. Κι εγώ θέλω να μείνουμε φίλοι. Δυο καλοί φίλοι μπορούν να μείνουν φίλοι. Κι εγώ. Κάρολε, τι θα έλεγες αν απόψε το βράδυ βγαίναμε για φαγητό, να γνωρίσεις και το σύζυγό μου? Απόψε το βράδυ? Αχ, ναι, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Θα μου δώσεις πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ξέρω ένα μέρος που έχει πιάνο. Θα την κάνω εγώ να χοροπηδάει τη βλάχα. Δεν άκουσα. Να περάσουμε να σε πάρουμε κατά τις 10 από εδώ. Τέλος πάντων, ελάτε. Ωραία, εντάξει, ανακουφίστηκα. Πέρασε. Μερσή. Και
Και όπως είπαμε το βράδυ, Κάρολε, κατά τις 10. Εντάξει. Περάστε, κυρία μου. Παρακαλώ. Καθίστε. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος? Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε ψυχίατρο. Ψυχολόγος. Ηρεμήστε όμως, κυρία μου, για όλα τα πράγματα υπάρχει μια πρώτη φορά. Θέλω να κάνω λίγη ψυχανάλυση. Δεν υπάρχει λίγη ή πολύ, κυρία μου. Υπάρχει θεραπεία, η οποία εξαρτάται από το πρόβλημα. Ποιο είναι το δικό σας? Καταρχάς έχω μια κλειστοφόβια. Κλειστοφοβία. Την οποία έχω πάθει τον τελευταίο καιρό και δεν μπορώ να μπαίνω σε ασανσέρ. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ παίρνω 5.000 την ώρα. Αν θέλετε, μπορούμε να αρχίσουμε από τώρα. Ωραία. Μόνο μια χάρη. Θα ήθελα να έρχομαι πριν από την κυρία που έφυγε μόλις τώρα. Έχετε καμία συγγένεια? Καμία. Προσωπική λόγη. Α, κυρία μου, αν θέλετε να γίνετε ασθενής μου και να σας βοηθήσω ουσιαστικά, από αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν προσωπικοί λόγοι. Θα πρέπει να μου τα λέτε όλα. Το όνομά σας. Σούλα Χατζηγιώργη. Μα και την κυρία που έφυγε τη λένε έτσι. Δυστυχώς. Παρακαλώ. Ξαπλώστε. Τι να κάνω? Να ξαπλώστε. Δεν μπορώ να τα πω καλύτερα από την καρέκλα. Όχι, κυρία μου, η ψυχανάλυση γίνεται κάθε φορά από αυτή την πολυθρόνα. Ελάτε, ξαπλώστε. Χαλαρώστε. Χαλαρώστε. Πάρτε βαθιές αναπνοές. Βαθιές. Έτσι, ναι. Πιο ήρεμα, πιο ήρεμα, πιο βαθιές. Έτσι, μπράβο. Και ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Αγαπημένε μου, σήμερα συμπληρώνονται 7 χρόνια από τη φυγή σου. Ο πόνος με έχει πετρώσει. Ώρες-ώρες δεν μπορώ να θυμηθώ το πρόσωπό σου. Κοιτάζω τη φωτογραφία σου. Πόσο να έχεις αλλάξει άραγε. Πόσο να μ' αγαπάς. Πού να είσαι τώρα. Θα σε περιμένω και σήμερα και αύριο και για πάντα. Θα πρέπει να ξέρεις, Κορίνα, πως ο πατέρας ήταν αντίθετος με αυτό το γάμο. Όταν ήταν στο Μιλάνο για να κλείσει εκείνη τη συμφωνία με τους χαρτοβάμβακες και έμαθε το γεγονός, δεν ήθελε να με δει στα μάτια του. Για μια στιγμή με απείλησε πως δεν θα μου χαρίσει το κότερό του. Ω, Αλέξανδρε, σε αγαπώ τόσο πολύ. Αν δεν είχες τόση υπομονή, ίσως ο γάμος αυτός να μην γινόταν ποτέ. Και η αγάπη μας να διαλυόταν στα σύννεφα. Το ξέρω πως είμαι πολύ πτωχή. Όμως μετά από 6 μήνες γάμου, οφείλω να σου πω ένα μυστικό που με βασανίζει μέρα και νύχτα. Στοπ, στοπ, στοπ! Τι θέλετε, κύριε, ποιος είστε εσείς? Συγγνώμη, αλλά την έχω ξανανοίξει αυτή την πόρτα και δεν έτριζε. Τι είστε, κύριε ηθοποιός? Όχι. Τεχνικός? Όχι, όχι. Τότε τι θέλετε εδώ μέσα? Μας χαλάσατε το πλάνο. Σας ζητάω 1000 συγγνώμη. Μαρία, να σου πω λίγο, σε παρακαλώ. Λέγε. Δεσποινής. Δεσποινής, να πείτε στους φίλους σας να μην έρχονται εδώ πέρα όταν δουλεύουμε. Εδώ έχουμε δουλειά, είναι χώρος ιερός. Τέλος πάντων, πηγαίνετε και σε 5 λεπτά να είστε εδώ.
Εσείς όλοι οι άλλοι διάλειμμα. Πάμε. Τι άλλο να σας πω τώρα. Ε? Α, πέστε μου πού νομίζετε ότι οφείλεται το μίσος που νιώθει ο σύζυγός σας για τον κύριο Ανδρέα Χατζηγιώργη. Να σας πω, κατάγονται από το ίδιο χωριό και το μίσος είναι αυθόρμητο και αμοιβαίο από την παιδική τους ηλικία, καθώς έχει πει και ο σύζυγος. Είστε κι εσείς από το ίδιο χωριό? Όχι, εγώ είμαι από τη Σέριφο. Θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο που δεν το έχω πει πουθενά. Έχω ακούσει μερικές φορές το σύζυγό μου να μιλάει για κάποιον κρυμμένο θησαυρό κάπου στο χωριό. Πώς είπατε, θησαυρό? Τι θησαυρό? Ένα κυβότιο με χρυσές λίρες που είχαν κρύψει οι Γερμανοί στον πόλεμο. Μα γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Έχουν να κάνουν με την ψυχανάλυση. Ασφαλώς και έχουν να κάνουν με την ψυχανάλυση. Στην ψυχανάλυση πρέπει να μου τα λέτε όλα. Για συνεχίστε. Δεν ξέρω πολλά. Όταν καμιά φορά τον έχω ρωτήσει, μου το κόβει αμέσως. Αλλά πολλές φορές μου λέει ότι πάει για κυνήγι στο χωριό και φεύγει μόνος του. Με ποιον τον έχετε ακούσει να μιλάει για αυτό το θέμα? Με κάποιον από το χωριό στο τηλέφωνο. Και τι σχέση νομίζετε πως έχει το μίσος που νιώθει ο σύζυγός σας για τον κύριο Χατζηγιώργη με το θέμα του κρυμμένου θησαυρού? Έχω την εντύπωση ότι ξέρει και αυτός για τον κρυμμένο θησαυρό. Α, ώστε λοιπόν νομίζετε ότι εκτός από το αυθόρμητο μίσος τους ενώνει και το μυστικό του κρυμμένου θησαυρού? Μάλλον, γιατί έχω ακούσει πολλές φορές τον σύζυγό μου να λέει ότι αυτή η κουφάλα, έτσι αποκαλεί τον άλλον, θα έρθει δεύτερος και καταϊδρωμένος. Μα γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Έχουν να κάνουν με την ψυχανάλυση. Βεβαίως, κυρία. Μάλιστα είναι και πολύ ενδιαφέροντα. Για συνεχίστε. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην μάθει τίποτα από όλα αυτά η Ζανέτ. Ασφαλώς τα αστείευεστε, κυρία μου. Κυρία μου, εξασκώ το επάγγελμα 10 χρόνια και ξέρω πάρα πολύ καλά να προστατεύω τη φήμη μου. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι ο ψυχολόγος είναι κάτι σαν εξομολογητής. Α, όμως τώρα τελείωσε η ώρα μας. Θα τα ξαναπούμε μεθαύριο. Πώς τα πήγα, γιατρέ μου, για πρώτη φορά? Πάρα πολύ καλά, ε. Πάρα πολύ καλά. Μην μπαίνετε όμως ακόμα στο ασανσέρ. Από τις σκάλες. Από τις σκάλες και σιγά σιγά θα χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του. Τα λεφτά τα θέλετε τώρα? Όπως νομίζετε. Τι λέτε, γιατρέ μου, θα ξεπεράσω το πρόβλημά μου? Μην ανησυχείτε, κυρία μου, μην ανησυχείτε. Η ψυχανάλυση κάνει θαύματα. Ήδη νιώθω πιο ήρεμη τώρα. Είδατε. Λοιπόν, θα ξανάρθω μεθαύριο στις 10. Μάλιστα. Αντίο σας. Από εδώ, κυρία μου, από εδώ. Με βάλατε πριν από τη Ζανέτ, έτσι? Βεβαίως, και όχι μόνο επειδή μου το ζητήσατε, αλλά επειδή θα βοηθήσει και στη θεραπεία σας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Αντίο σας. Χαίρετε. Μάλιστα. Ω, καλημέρα σας, κύριε Φρέμογλου. Βλέπω σήμερα θα μιλήσουμε για την εθνική παλιγενεσία, ε? Ακριβώς.